Το αρχαίον πολιτισμού, κυρίες και κύριοι, στη βυθισμένη πολιτεία της αρχαίας Επιδαύρου. Πάμε να την απολαύσουμε μαζί. Η αρχαία πόλη της Επιδαύρου βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα βορειότερα από το μεγάλο, το γνωστό σε όλους σας, αρχαίο θέατρο που το λέμε της Επιδαύρου, αλλά δεν είναι της Επιδαύρου, είναι του Ασκληπιείου. Σήμερα στην αρχαία πόλη της Επιδαύρου μπορεί κανείς να δει πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει ένα ιερό της Σύρας, το οποίο βρίσκεται βέβαια καταπλακωμένο κάτω από τον σύγχρονο ναό του Αγίου Νικολάου. Υπάρχει ένας ναός της Αρτέμιδας, ο οποίος βρίσκεται ψηλά πάνω στο βουνό, και υπάρχει και ένας ναός της Αφροδίτης, ο οποίος είναι περίπου όπου είναι το σημερινό λιμάνι της πόλεως της Επιδαύρου. Η κατοίκηση στην περιοχή είναι τουλάχιστον 5.000 χρόνια πριν από σήμερα, με πρώτους κατοίκους να είναι οι Κάρες και στους Μυκηναϊκούς χρόνους να είναι εγκαταστημένοι εδώ οι Ίωνες, οι οποίοι με το βασιλιά τους τον Πιτηρέα έφυγαν για την Αττική και από εκεί μετά έφυγαν για τις ακτές της Μικράς Ασίας στην Ιωνία, και έτσι οι Επιδαυροίς βρίσκονται και στην αντιπέρα όχθη του Αιγαίου. Όμως το ιδιαίτερο της αρχαίας Επιδαύρου είναι η βυθισμένη πολιτεία της. Ανάμεσα στο ακροτήριο νησί ή τη Χερσόνησο νησί, όπως λέγεται σήμερα, διότι τότε στα αρχαία χρόνια ήταν νησί, και ανάμεσα στην ακτή Γιαλασίου υπάρχει μια βυθισμένη πολιτεία. Αυτή η βυθισμένη πολιτεία, η βυθισμένη πόλη, είναι πανέμορφη και εύκολα προσβάσιμη σήμερα, είναι περίπου στο 1 μέτρο βάθος και είναι τόσο σημαντική για τους ηθοποιούς των δραματικών παραστάσεων στην Επίδαυρο, οι οποίοι συνήθιζαν να κάνουν εκεί το μπάνιο τους. Δεν ξέρουμε για ποιον λόγο βυθίστηκε αυτή η πολιτεία, η αρχαία πολιτεία της Επιδαύρου. Αλλά καθώς μπροστά μας έχουμε την Χερσόνησο των Μεθάνων, το μεγαλύτερο ηφαίστειο του Σαρωνικού κόλπου, μπορούμε να εικάσουμε ότι είναι πολύ πιθανόν σε μία έκρηξη αυτού του ηφαιστείου ή σε κάποιον σεισμό από τον γεωσύστη Ποσειδώνα, να βυθίστηκε η αρχαία πόλη της Επιδαύρου. Αν αυτό ευσταθεί,
τότε αυτό πρέπει να έγινε περίπου τον 3ο-4ο αιώνα π.Χ. Όταν ο διηφόντης του αντιμάχου, δυσέγγονος του Ηρακλέους, επήρε για σύζυγο την Ιρνηθώ, τρισεγγώνα του Ηρακλέους, έφτασαν στην Επίδαυρο, όπου ο ηγεμόνας, ο Πιτηρεύς, παραχώρησε την πόλη στον Ηρακλίδη, διηφόντη. Ο διηφόντης συμμάχησε με τους Δωρείς, έφυγαν οι Ίωνες, απέκτησε 4 παιδιά με την Ιρνηθώ, τον Αντιμένη, τον Ξάνθιπο, τον Αργίο και την Ορσοβία, αλλά είχε πολλά πάθια στη ζωή του. Αυτά τα πάθια του διηφόντη τραγουδούσαν με τοπικά τραγούδια οι ποιητές της Επιδαύρου, τραγούδια και στίχοι και ποίηματα και επικά έργα τα οποία δυστυχώς μας χάθηκαν. Όπως μας χάθηκε και το έπος Φορονής, που μιλούσε για τον Φορονέα. Επί της ουσίας μιλάμε για τον πρώτο άνθρωπο επί γης που έζησε στην Αργολίδα. Όλα αυτά σκεφτόμαστε καθώς βλέπουμε τα βυθισμένα ερείπια σήμερα στην θάλασσα, στην ακτή γυαλασίου, στην πανέμορφη ιερά γη της Επιδαύρου.
Καθώς κοιτάμε τη βυθισμένη πολιτεία με τα κτίρια της, ό,τι έχουν μείνει από αυτά, τα πιθάρια της μέσα στα οποία οι άνθρωποι αποθήκευαν τα προϊόντα τους, λάδι, κρασί ή οτιδήποτε άλλο,
Αξίζει τον κόπο να θυμηθούμε ότι η θεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιείται εδώ πέρα, εκτός από τον καθαρμό, εκτός από την θυσία στον Απόλλωνα, εκτός από τον ύπνο, τον ναϊκό ύπνο στο Άβατον, εκτός από τη συζήτηση με τον ιερέα, ήταν και οι πολιτιστικές δραστηριότητες. Γι' αυτό και η μικρή Επίδαυρος, δηλαδή το λεγόμενο μικρό θέατρο της Επιδαύρου, αλλά και το Ασκληπίον είχαν σημαντικά θέατρα, διότι οι πολιτιστικές δραστηριότητες πάντα και κυρίως τα Ασκληπία θεωρούνταν ως μέρος μιας θεραπείας. Η Επίδαυρος, εκτός από το θέατρο ή τα θέατρα, διατηρούσε και μια σπουδαία βιβλιοθήκη που δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Η Επίδαυρος μεγάλωσε και άκμασε τόσο πολύ που ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ. είχε ήδη σπουδαίες αποικίες όπως στην Αίγινα, στην Κο, στην Ίσυρο και στην Τένεδο, ένα νησί που σήμερα δεν είναι δυστυχώς στην ελληνική επικράτεια.